Πρέπει να παίξει είτε με μπαράζ. Ναι. Λοιπόν, ο Άρης δηλαδή μπορεί να πα εσύ στο Καραϊσκάκι Άρτας με φανέλα του Άρη λοιπόν, και να πανηγυρίσει τον γκολ. Όχι, και στο εγώ δεν πανηγύρω. Καταρχήν, εγώ δεν πάω στο γήπεδο. Λοιπόν, δεν πήγα φέτος σε κανένα μάτς. Λοιπόν, άσχετα από αυτό, ναι, εντάξει, ο Άρης πρέπει να ανέβει στη Β' Εθνική με οποιοδήποτε τρόπο. Με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί θα είναι τεράστιο πλήγμα για το σωματείο μας αν η ομάδα παραμείνει στη Γ' Εθνική άλλη μια χρονιά. Θα υπάρξει συρρήκνωση του κόσμου. Δεν υπάρχει τώρα. Ήδη υπάρχει. Υπάρχει τώρα. Ήδη υπάρχει. Θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη συρρήκνωση. Η ομάδα πρέπει να ανέβει με οποιοδήποτε τρόπο στην Β' Εθνική κατηγορία. Ωραία. Και αμέσως την επόμενη χρονιά στην Α. Στην Α. Έτσι, αυτό είναι, γι' αυτό λέω και στον Τάσο πριν. Και μετά θα κάνετε τη λέξη. Ναι, μεν. Ήταν απαράδεκτο που ο Άρης δεν ανέβηκε κατευθείαν. Ναι, έτσι, ναι. Αλλά, αλλά και έτσι, Τάσο, και με αυτόν τον τρόπο ακόμα, είτε με μπαράζει. Ήταν αποτυχία, ήταν αποτυχία τεράστια. Εντάξει, εμείς άλλωστε τα λέγαμε αυτά. Τέλος πάντων δεν είναι. Η ομάδα εσείς δεν στα δικαστήρια δεν ήσουν τότε που δεν ανέβηκε. Όχι. Να πέσετε, δεν πήγες. Όχι. Δεν πήγες. Λοιπόν, όχι. Δεν πήγες. Όχι, εγώ ήμουν εναντίον να πέσει. Είχα περάσει εγώ με τον Τζόρνταν από τα δικαστήρια. Ήμουν εναντίον του να πέσει η ομάδα στη Γάμα Εθνική. Ναι. Λοιπόν, ήσουν εναντίον. Η ομάδα πρέπει να πέσει στη Β' Εθνική οπωσδήποτε με οποιοδήποτε τρόπο. Θα είναι τεράστιο πλήγμα για τον κόσμο του Άρη. Έτσι, ήδη υπάρχει συρρήκνωση και θα υπάρχει μεγαλύτερη αν η ομάδα δεν ανέβει. Δεν ανέβει. Πρέπει η ομάδα να ανέβει όπως και δίποτε στη Β' Εθνική. Δηλαδή, οπαδικά δεν σε πειράζει που δεν ανέβηκες αγωνιστικά. Με πειράζει. Και ψάχνεις άλλο τρόπο. Όχι, με πειράζει που δεν ανέβηκα. Με πειράζει. Πειράζει. Απλά πρέπει. Πρέπει, τρόπο. Πρέπει όμως να ανέβει. Ρε φίλε, πρέπει η ομάδα να ανέβει. Εγώ αν ήμουν στη θέση πρέπει του. Να ανέβει εγώ αν ήμουν Αριανός. Εγώ αν ήμουν Αριανός και δεν ήμουν Πάοξης και βρισκόμουν στη δικιά σου θέση, θα έλεγα όχι, ρε. Εσείς που είστε υπεύθυνοι. Που ο Άρης δεν μπόρεσε να περάσει αυτό... τον Πανσεραϊκό στην τρίτη κατηγορία βαθμολογικά και να ανέβει κανονικά 10 βαθμούς πάνω από τον Πανσεραϊκό, 10 αγωνιστικές πριν λήξει η κατηγορία. Δεν θα ήθελα να ανέβω. Δεν το είπε αυτό όταν πέρασε τα χαρτιά από την Να το πάρουμε ένα. Ποια χαρτιά πέρασε. Στο UEFA δεν πέρασε μια ομάδα, στο Champions League. Ναι. Δεν το είπε. Τι να πω. Δεν θέλω να περάσω. Τι να πω, ρε φίλε. Δεν το πες, ναι, σας ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πόσο εκεί ναι. Μιλάμε για ένα μάτς και εδώ μιλάμε για μια ολόκληρη κατηγορία. Η ευθύνη στον διοικούν του μα θα τι καταλογίσουμε εμείς. Υπάρχει νόμος που λέει ότι πρέπει να. Εσύ το είπες προηγουμένως. Έχεις την ευκαιρία. Έχεις την ευκαιρία. 36-34 αγωνιστικές στην κατηγορία. Πόσες έπαιξες. Ναι, ήταν ανίκανη και δεν μπόρεσα. Εδώ μιλάμε για ένα μάτσο όμως, Ζάχο. Ναι, οπαδικά όμως, επειδή έχεις τη ρετσινιά της Γάμα Εθνικής και δεν φταίς εσύ σαν οπαδός του Άρη, φταίνε αυτοί που αποφάσισαν να πάνε τον Άρη εκεί. Πρόσεξε λίγο. Αυτό, είναι άλλη μία. Αυτοί σαν οπαδοί δεν φταίνε. Ναι. Άλλοι οπαδοί φταίνε. Αυτοί δεν φταίνε. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Είστε λέει σαν τους άντρες με τα μαύρα. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τι γίνει. Το ίδιο έχει πάθει και ο εξής. Έχει τη ρετσινιά ο Άρης της τρίτης εθνικής πλέον. Αυτό όμως, δόξα τω Θεώ, να ολοκληρώσω και πες. Βεβαίως, δόξα τω Θεώ, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τα χρέη του, κανονικά και με τον νόμο, όσα έπρεπε και όσα είπε το κράτος. Για μπάστελο θα πάτε λέει μετά ή για συνάντηση καπή. Συγγνώμη λίγο να μιλάμε ένας. Από τη στιγμή που δέχτηκε το κράτος, τα 1800, και ο Ιβάν Σαββίδης με τον ΑΒΓ τρόπο δεν με ενδιαφέρει. Πλήρωσε το σύλλογο και αποποιήθηκε το χρέο του. Έτσι είναι, είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που δεν χρωστάει πλέον στο κράτος. Όχι, να το ξέρεις. Στο κράτος, ναι. Και χωρίς οπαδική ρετσινιά. Γι' αυτό θα πρέπει. Που έχει ο Ηρακλής. Όχι τραβέλει ο Τρέγκα. Έχει ο Άρης. Ναι. Που έχει η ΑΕΚ. Γι' αυτό θα πρέπει να βάλετε. Η ΑΕΚ. Η συμμετοχή και των τριών στην Ελλάδα. Η μόνη ρετσινιά που έχει ο Ηρακλής είναι το 15-1 και η ρετσινιά του Ζαγοράκη με τον Πέο. Οι κολόγρες με μια που είναι από τη μέση. Πέστα, πέστα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι. Όχι τραβέλει ο Τρέγκα. Το 15-1 είναι για την επικίνδυνη βαθμολογία. Τρέγκα, σε λέει τραβέλει ο φίλο. Καλά, καλά. Τρεις χώρες έχω, αδερφέ. Πάντως, γλυκοτσούτσουνος είσαι. Τρεις χώρες. Μπράβο. Οι αεξίδες και οι αριανοί, οι οπαδοί, είπανε. Οι μεν μαζεύτηκαν στο δικαστήριο Θεσσαλονίκης και είπανε από Β' να πέσουμε γάμα. Οι οπαδοί του Άρη, εγώ του είδα. Όχι όλοι, 150 άτομα. 150 άτομα. Λοιπόν, όλοι δεν πήγαν κάποιοι άλλοι να πούνε δεν θέλουμε. Ακολούθησαν το ρεύμα. Και οι άλλοι, οι αεξίδες. Φιλήσαν το δαχτυλίδι του Μελισανίδη, η original, που συνονοήθηκαν πώς θα μπουν μέσα μετά το μάτι με το Μαθρακικό, να ρίξουν την ομάδα, να την πάρει ο Μελισανίδης, ο Τζάμπας, Τζάμπα! Να πούμε και αυτό, τη χρονιά που κανονικά, αν δεν ήθελε ο Μελισανίδης να ρίξει την ομάδα, έπεφτε ο Άρης. Ο Άρης όμως, εφόσον ήταν να πάει γάμα εθνική, κατά την άποψη των ανθρώπων του Άρη,
Έχει χάσει μία με δύο γωνιές. Γιατί έχασε. Ναι. Γιατί αν έπεφτε τότε. Ναι. Γιατί η ΑΕΚ δεν είναι μόνο στο να παίρνει πρωταθλήματα. Ποιον θυμίζει ο Ράμ. Είναι και στο να αποφασίζει. Στο να αποφασίζει ποιο θα πέσει κιόλα. Από κάτι αυτό για την απόφαση που είπε. Κατάλαβες. Ποιον θυμίζει ο Ραπτόπουλος. Τη Βίπερσόνα, το βρήκα. Ίδιος, ίδιος. Τα Λούκα Λάικ, αύριο στην εκπομπή θα τα πει. Ποιον θυμίζει. Λοιπόν, λέγε. Να πω και εγώ την απόψη μου, ρε παιδί μου. Να πει, βεβαίω. Ναι. Λοιπόν. Γιατί είπε ο Άρης στη Γάμα. Από τη στιγμή που ανέλαβε, αν θυμάστε τα γεγονότα, ανέλαβε ο κύριος Στεφανίδης. Σε κάποια στιγμή πήρε την ομάδα ο κύριος Στεφανίδης. Τα λεφτά του Ιούνιου, τι έγινε. Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο ανέλαβε ο Στεφανίδης. Εγώ τι είμαι, ρε δικηγόρος και είμαι, ξέρω τι τράπεζα. Ήμουν σε φλασιά με το όνομα του Στεφανίδη, γι' αυτό. Την άποψή μου θα πει. Μην φωνάει. Όχι, Ιούνιο, ψέματα, Απρίλιο. Ανέβαλε. Πέρυσι τον Απρίλιο ανέλαβε. Έπεσε η ομάδα και ανέλαβε. Δεν θυμάμαι το μήνα. Το σακάκι του Τρέγια παίζει να είναι και το γαμπριάτικο του. Άστο. Λοιπόν, τα πέταλα του παλαιομοδίτη καταβλέπω. Γιατί έγινε αυτό και πώς πήγαμε στη Γάμα, η άποψή μου. Λοιπόν, που την έχουμε πει βέβαια πολλές φορές. Καθυστέρησε ο κύριος Στεφανίδης, άκουσε με λίγο. Μ' ακούς τώρα ή. Ναι, σ' ακούω. Για να πει, να κρίνεις και την άποψη. Θα κρίνω, θα κρίνω. Άλλο, ό,τι θέλω. Καθυστέρησε τόσο πολύ ο κύριος Στεφανίδης, ώστε να φέρει κάποιες χορηγίες που έλεγε ότι θα φέρει, ώστε να μπορέσει να τρέξει η ομάδα στην Β' Εθνική. Όλες οι άμυνες του Άρη, όλες. Θεσμικές, οπαδοί, κόσμος απλώς. Ήταν στο μηδέν. Έκανε αντί για ένα μήνα που είχε καιρό, που κανονικά είχε 2-3 εβδομάδες καιρό να φέρει τις χορηγίες. Έκανε 4 μήνες. Ούτως ώστε όταν είπε ότι δεν μπορώ, από εκεί και πέρα η μόνη επιλογή ήταν η Γάμα Εθνική. Καλός ή κακός. Γιατί δεν θα ανέβαινε ο Άρης από τη Β' Εθνική. Κανείς δεν ήθελε τη Γάμα. Ποιος θέλει τη Γάμα. Στη Γάμα ήθελε... συμφωνώ με τον Ζάχο, αν υπήρχε κάποιος λεφτάς από πίσω. Δεν υπήρχε. Ο οποίος θα εγγυούνταν την άνοδο, την άνοδο του Άρη σε λογικό είναι ο οπαδός και... να αντιδράσει. Ένα χρόνο στη Β' και, ναι. Και τον επόμενο στον Αλλά οι οπαδοί του Άρη και του Ισαέκ συμφώνησαν. Η μένει με τον Μελισσανίδη, η άλλη με ποιον ήταν, δεν ξέρω. Ο Άρη για μένα, για την άποψή μου, ναι. Για μένα, ναι. ο Άρης ήρθε σε αδιέξοδο. Δεν υπήρχε επιλογή εκείνη τη στιγμή. Ναι. Ήταν, νομίζω, δεν άνοιξε ρουθούνι. Ήταν μονόδρομο. Δεν άνοιξε ρουθούνι, λέω. Όταν... δεν ήταν μονόδρομο. Για μένα, ήταν για μένα. Στην περιοχή του Μήλου, φίλε, γεμάτο είναι. Δεν άνοιξε ρουθούνι, λέω. Αυτό λέω. Τελείωσε. Ναι. Κάνω μια ερώτηση στα παιδιά. Στην περιοχή του Μήλου. Και αν γνωρίζουν και ο Ζάχος και ο Μπουγάτσος, θα σου απαντήσουν. Να απαντήσουν αν θέλουν. Υπήρξε μία συμμετοχή ενός προπονητή, του κυρίου Κάμπος, ναι. Και του κυρίου Ντομπρασίνοβιτς νομίζω μετά, οι οποίοι νομίζω ότι δεν είναι Έλληνες πολίτες. Είναι αλλοδαποί. Ναι. Κατά την άποψη της ΕΠΟ, ναι. Και κατά την άποψη και τα λεγόμενα των ανθρώπων του Άρη, είναι απαγορεύεται την κανονική συμμετοχή. Έτσι. Ωραία. Του προπονητή ο οποίος έχει αλλοδαπός. Ναι. Εδώ. Και έχει αρκετές συμμετοχές. Ναι. Ναι. Αυτό πώς το κρίνεται. Ότι δεν τιμωρήθηκε ο Άρης για αυτή τη συμμετοχή. Επειδή δεν το γνωρίζω. Να απαντήσω γιατί δεν το ρωτήσω για να πω. Εγώ δεν το ρωτάω. Το απάντησε ο ίδιος ο Κάμπος. Γιατί να ολοκληρώσω. Μισό λεπτό. Και επίσης, γιατί η Καβάλα, αν υπάρχει νόμιμη οδός στο να τιμωρηθεί ο Άρης, δεν έχει κάνει κάποια καταγγελία. Που είναι άμεσα αφηγόμενη γιατί. Εγώ θα σου απαντήσω αυτό για τον Κάμπος, δεν ρώτησες. Ναι. Δεν το ήξερα κι εγώ. Ναι. Έδωσε συνέντευξη ο Κάμπος και δεν ξέρω αν το ξέρεις κι εσύ. Ο Κάμπος ήταν στην Τρίπολη από τη Γάμα Εθνική. Το ήξερες αυτό. Όχι. Έτσι το είπε. Ναι, ναι. Δεν είχε ναι. Κανένα πρόβλημα. Στη Γάμα Εθνική ήταν όλη τη χρονιά στην Τρίπολη. Δεν τον ενόχλησε κανένας. Όλη τη χρονιά κουβούτσατε στην Τρίπολη ο Κάμπος. Δεν τον έχνω. Προφανώς δεν του ήξερα να αναφέρω κάτι. Να αναφέρω κάτι. Για ποια χρονιά. Άκου. Όταν ήρθε στην Ελλάδα ναι. Και πήρε την Τρίπολη στην Γάμα Εθνική. Χρονιά. Πού να ξέρω. Τρίπολη. Μπορεί να έχουν αλλάξει νόμοι. Άκου. Και να μην άλλαξαν οι νόμοι. Όχι. Άκου την μπουστιά του σωματείου που λέγεται Άρης. Την πω εγώ. Πάλι την ανακάλυψε εσύ. Άκου την μπουστιά του σωματείου που λέγεται Άρης. Έφερα τον Κάμπο. Μεταφραστεί. Άκουρε. Φέρα τον Κάμπο. Ήταν στον Άρη. Δεν τον φέρε, τον έφερε μία ναι. Και μετά οι άλλοι δεν τον ήθελε. Ο Μπατάκης η Κότα, η Ρόμπα. Ποιος, ο Μπατάκης η Ρόμπα. Α, είναι πρόεδρος στον. Μισό λεπτό. Τι είναι ο κύριος Μπατάκης. Περίμενε. Τι είναι, πες μας, δεν ξέρουμε. Ασχολείται με τους προπονητές που έρχονται για τα λόγια. Έχει θεσμικό ρόλο. Ναι, ράβει ξυλώνει τα πάντα. Ράβει ξυλώνει τα πάντα. Ο Μπατάκης η Ρόμπα λοιπόν. Και άλλη Ρόμπα, ο πρόεδρος της ΕΠΣ μη Θεσσαλονίκης. Ποιος. Ο Γραμμένος. Και άλλη Ρόμπα. Περίμενε. Η άλλη Ρόμπα, φίλοι μου όλοι. Αλλά είναι ρόμπε. Ναι. Ναι, η άλλη ρόμπα. Ο πρόεδρος των προπονητών της ΕΠΣΗΜΗ. Ποιος είναι ο πρόεδρος των προπονητών? Όπως το λένε, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι. Οι ρόμπες. Όταν ο Άρης ήθελε ο Καλατζίδης να διώξει τον προπονητή. Ναι. Και επειδή δεν μπορούσε γιατί ο κόσμος τον βούσταρε. Έτσι. Χρησιμοποίησατε την πουστιά. Σωστό αυτό που λες. Να βάλετε μετά από 5 μήνες, 4 που ήταν εδώ ο προπονητής, ότι είναι αλλοδαπός, ότι είναι παράνομος κτλ. Ναι, αυτό.
Αυτό μπατάκι ρόμπα, γραμμένο ρόμπα και πρόεδρο του προπονητού, ξεχνάω το όνομά του, Βορείου Ελλάδος ρόμπα. Γιατί όταν ήρθε ο Κάμπος και έκανε τις νίκες, πριν ο Άρης θέλω το διώξει, δεν βγάλατε να πούμε τα στοιχεία. Για μένα αυτή είναι η ιστορία. Τα άλλα όλα είναι. Αν υπήρχε πρόβλημα, έπρεπε να γίνει από την αρχή. Άντε, μπράβο. Στην Τρίπολη δεν είχε κανένα πρόβλημα στο προπονητή Γαμέθη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς άνθρωπο του Άρη. Υπάρχουν νομικά τερματίδια που μπορεί να προσπεράσει. Πώς άνθρωπο του Άρη βγαίνει και λέει ότι κάνει παρανομία ο προπονητή με 7 αγωνιστικές, 8 αντικανονικά που έχει συμμετοχή. Έτσι. Για να πάρει τη θέση του προπονητή ευνόητου λόγου και δεν τιμωρείται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αφού είναι. Να σου πω κάτι. Άμα δεν έπρεπε να τιμωρηθεί. Δεν έπρεπε να φύγει ο κάμπος, ρε φίλε. Να τιμωρηθεί, τι εννοώ. Λοιπόν, ακούστε. Αν είναι κανονική συμμετοχή προπονητή, ρε φίλε. Ο Θοδωρής ο τεχνικός που ήταν εδώ μαζί μας χρόνια, μας στέλνει χαιρετίσματα. Θοδωράκης. Θοδωρής. Φιλιά πολλά, Θοδωρά. Δουλεύει στο όλα. Δουλεύει στον αντένα. Ήταν παλιά. Είχε... Λοιπόν. Προσπάθησε να μας βρει. Που δουλεύει. Ναι, δεν πειράζει. Ραπ δεν με βάζει μέσα, λέει το ίντερνετ. Το rapto.gr είναι full και το EuroPoint το site έχει πέσει. Καλά, το EuroPoint ούτως ή άλλως θα πέφτει, γιατί δεν υπάρχει site σωστό εδώ πέρα. Είναι Europa το site. Λοιπόν, το δικό σου site είναι. Θα σε πάρω τηλέφωνο αύριο. Το EuroPoint δεν είναι δικό μου site. Το δικό μου και site και να πέσει, εγώ είμαι ένα φτωχό φουκαρό με έναν κομμουνιστή τη Ανταρσία που κάνει το site. Εδώ είναι κανάλι, ρε! Ρε! Ναι! Ανοιχτό πόλεμο θέλω εγώ, αδερφέ. Μακουκούλα. Και το ξέρεις. Να βγει και ο Μακουκούλας. Με αυτούς τους κόκκινους ανοιχτό πόλεμο. Να μιλήσει και ο Μακουκούλας, γιατί έκανε μία Ολυμπιάδα. Όχι γλυψίματα και χαϊδέματα στα αυτιά. Έκανε 4 αυτό το μήνυμα. Μία Ολυμπιάδα έκανε. Καταρχήν πριν πεις οτιδήποτε, να πεις ότι έφαγα παπά από τον Ζαγοράκη. Εδώ. Έφαγα παπά από τον Ζαγοράκη, τον οποίο τον πιστέψαμε πάω. Όταν θα έρθει η σειρά μου για να μιλήσω για τον ΠΑΟΚ. Θα πω εγώ τι θα πω. Όταν πώ θα ρίξω τον Ιακλή για την. Καλά, μην φωνάζει. Πε τα Γιώργα, πε τα Γιώργα. Καλώ τον Νεοφώτη. Λοιπόν, αυτό που λέει, κύριε. Μετά το διάλειμμα θα μιλήσει ο Τρέκα. Κύριε Σιτοδιπόρη. Καταρχήν, καλώ τον Νεοφώτη τη ΑΕΠ. ΑΕΠ Ηρακλή. ΑΕΠ γιατί ΑΕΠ. ΑΕΠ, φίλε. Αθλητική Ένωση Ποντίου Ηρακλή. Εσύ όταν πήρε του Φιλανδικού, τι έλεγε στο Βόλιο. Φιλανδικό Πάο και το είπαμε και στην εκπομπή στην ραδιοφορική μα. Πάρε φιλανδικό την απάντηση. Συγγνώμη, ρε φίλε. Φιλανδικό Πάο και στο Χάτμπολ. Και στο γυναικείο μπάσκετ. Είναι αλήθεια όσα λέτε. Και στο γυναικείο μπάσκετ. Απλά παιδιά, να ξέρουμε τι λέμε. Εγώ μιλάω για σήμερα. Αυτό που ισχύει τώρα. Κύριε Τρέγια, είσαι χύμαρος. Κάτσε να μιλήσουμε και εμείς λοιπόν. Να μεταφύγω. Ο σερίφης της πόλης. Άλλωστε, δεν είναι κακό αυτό. Άλλωστε δικιούσε μετά από 5 χρόνια. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είναι στη μαζί. Παπαδόπουλα, συγγνώμη, Τάσο. Τετόβριο, Νοέμβριο, φεύγει. Μετά από 5 χρόνια, Τάσο. Μένει το Ρέκλης. Απλά είναι ντροπή για ποντιακό σωματείο να παίρνει